Το φετινό Σεπτέμβριο και στο νομό Αργολίδας οι πληθυσμοί των κουνουπιών ήταν ιδιαίτερα υψηλοί, προκαλώντας εκτός από ενόχληση και ανησυχία στους πολίτες. Έτσι, η ανησυχία χτύπησε κόκκινο με αυτόν τον απρόσκλητο επισκέπτη, ειδικά στις περιοχές του Βάλτου και όχι μόνο. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, ο Σύλλογος Γεωπόνων Αργολίδας, σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Νέας Κίου, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Πελοποννήσου, το Δήμο Νέας Κίου και τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Αργολίδας πραγματοποίησαν σήμερα στο Πνευματικό Κέντρο της Νέας Κίου ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Καταπολέμηση κουνουπιών, μια ατομική και συλλογική προσπάθεια». Αυτή η ενημέρωση κρίναμε σκόπιμο να γίνει αυτή την περίοδο, ύστερα από την οδυνηρή εμπειρία που πέρασε η περιοχή πριν μερικές εβδομάδες αναφορικά με τα κουνούπια. Ζήσαμε μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Σμήνοι κουνουπιών δημιούργησαν όχι μόνο τσιμπώντας τον κόσμο, αλλά μεταφέροντάς τους και πολλούς από αυτούς στις πρώτες βοήθειες, δημιουργώντας αλλεργικά φαινόμενα κλπ. Είναι μια κατάσταση που τη ζήσαμε σε τόση έκταση για πρώτη φορά στην περιοχή, αλλά άλλες περιοχές όπως είναι η Φθιώτιδα, η Ανθίλιο που καλλιεργούν τα ρίζα, στις Σέρρες, στη Θεσσαλονίκη, στον Εύρο. Το πρόβλημα είναι πολύ γνωστό και μάλιστα σε ορισμένες περιοχές οι κάτοικοι πληρώνουν και κουνουπόσιμο για να αντιμετωπίζετε το πρόβλημα. Είναι πολύ οδυνηρό πρόβλημα. Και ύστερα από το πρόβλημα που υπάρχουν με τα διάφορα είδη κουνουπιών που μπορεί έμεσα να μεταφέρουν διάφορες ασθένειες, είναι ακόμα πιο σοβαρό. Ασθένειες αυτές μπορούμε να πούμε είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου, είναι ο δάγκιος πυρετός και διάφορες άλλες ασθένειες που μεταφέρονται από διάφορα είδη κουνουπιών. Γιατί πρέπει να πούμε δεν έχουμε μόνο ένα είδος κουνουπιών, έχουμε διάφορα είδη κουνουπιών. Ένα πολύ σημαντικό είδος είναι το κουνούπιο τίγρης που τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκε στον ευρωπαϊκό χώρο. Έχουν βρεθεί στην Αθήνα και το κουνούπιο τίγρης. Στην περιοχή μας δεν έχει βρεθεί ακόμη. Γι' αυτό ακριβώς οι οποιασδήποτε επεμβάσεις πρέπει να γίνονται σωστά και να έχουν γνώμα το είδος των κουνουπιών που υπάρχει σε μια περιοχή, πότε πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες επεμβάσεις με τα κατάλληλα συμβάσματα. Υπάρχει περίπτωση να απαλλαγούμε τελικά από τα κουνούπια? Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να απαλλαγούμε από τα κουνούπια, απλώς θα χορεύουμε στους ρυθμούς τους. Εξαρτάται βέβαια από τις κλιματικές συνθήκες, ειδικά όταν έχουμε υγρασίες και αυξημένες θερμοκρασίες, το πρόβλημα θα υπάρχει. Αλλά θα πρέπει οι επεμβάσεις να γίνονται την κατάλληλη χρονική περίοδο. Γιατί ξέρετε, το έντομο έχει ένα κύκλο. Από αυγό γίνεται η προνύμφη το σκουλί, γιατί η προνύμφη γίνεται το τέλειο έντομο. Είναι σημαντικό πότε θα γίνουν οι επεμβάσεις, έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν αυτά τα σμήνη των κουνουπιών που δημιουργούν τα τεράστια προβλήματα. Είπαμε ότι πολλές φορές δεν υπάρχει κουνούπι. Άρα θα φροντίσουμε στον χώρο μας, στο σπίτι μας, να μην έχουμε διαθέσιμο νερό, ώστε τα κουνούπια να πάνε να ολοκληρώσουν το υλικό του κύκλο. Οτιδήποτε έχει νερό μπορεί να είναι αιστεία για κουνούπι. Από το μικρό σιτριβάνι, από κάποια σκουπίδια, από ένα καροτσάκι που βάζει στην προχή, από ένα παιδικό παιχνίδι. Έχουμε δει παιδικά παιχνίδια που έβρεξε και μέσα εκεί μετά υπήρχε ο τίγρης. Έχουμε δει καλαταλάστιχα, θα τα πούμε και παρακάτω, ήταν η νούμερο ένα αιτία που μεταφέρθηκε ο τίγρης στον πλανήτη. Μία πρωτοβουλία την οποία είχε ο Σύλλογος Γεωπόνων Αργολίδας, όπου σε συνεργασία με το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Δομαρχίας, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Νέας Κίου, διοργανώνει τη σημερινή ημερίδα, στην οποία συμμετέχει ο Δήμος μας, ο Οικοδεσπότης Δήμος, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ικανοποιημένοι, γιατί σε αυτό το χώρο, το φιλόξενο χώρο του Πνευματικού Κέντρου της Νέας Κίου, έχουν φιλοξενηθεί σημαντικές πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις, όχι μόνο ψυχαγωγικές και πολιτιστικές, αλλά και επιστημονικές και ενημερωτικές. Η σημερινή διαδικασία έγινε διότι πιεστήκαμε εκ των πραγμάτων. Η ίδια η ζωή, οι ίδιες συνθήκες, οι δύσκολες συνθήκες οι οποίες ζήσαμε ιδιαίτερα τον προηγούμενο μήνα, σχετικά με αυτό το μεγάλο πρόβλημα που ενέσκυψε στην περιοχή με τα κουνούπια, ήταν η αιτία και η αφορμή να διοργανωθεί η σημερινή ημερίδα, η οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμη, γιατί μιλά για την καταπολέμηση των κουνουπιών σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο και μιλά για την ατομική και συλλογική ευθύνη στο ζήτημα αυτό. Η συλλογική ευθύνη ανήκει
στους δήμους, στην νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, στους φορείς, αλλά υπάρχει και η ατομική αντιμετώπιση, η οποία είναι σημαντική, και για να υπάρχει αυτή τόσο η ατομική όσο και η συλλογική αντιμετώπιση θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση. Οφείλω να ομολογήσω ότι η ενημέρωσή μας ήταν λειψή από θέμα επιστημονικό και σήμερα μας δίνεται μια ευκαιρία τόσο εμείς όσο και οι πολίτες να καλύψουμε τα σημαντικά αυτά κενά, έτσι ώστε το ζήτημα αυτό να το αντιμετωπίσουμε εμπεριστατωμένα, με αποτέλεσμα να απαλύνουμε το πρόβλημα το οποίο ταλάνισε και ταλανίζει ακόμα σε ένα μέρος τον πολίτη της περιοχής.